Κυρία Μπορμπουδάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Και βεβαίως νομίζω ότι χθες βιώσαμε μία από αυτές τις δύσκολες νύχτες σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα της Κρήτης, όπως είναι το Βενιζέλιο. Μάλιστα, κάνοντας ρεπορτάζ, θέλω να πω, και είναι ανάγκη να το πούμε αυτό, να πούμε ένα τεράστιο μπράβο στους νοσηλευτές και στους γιατρούς στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπως και σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης. Αναφέρομαι όμως στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, γιατί ξεπερνούν τον εαυτό τους. Το νοσοκομείο πιέζεται ασφυκτικά το τελευταίο διάστημα και δεν είναι λίγο να θρηνεί 4 ανθρώπινες ζωές μέσα σε λίγες ώρες ανάμεσά τους και έναν δικό μας άνθρωπο, όπως είδαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ. Θα ήθελα να το σχολιάσουμε, γιατί νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα βιώνουμε και στην Κρήτη αυτό που βιώνουν νοσηλευτικά ιδρύματα της υπόλοιπης χώρας. Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στους υγειονομικούς μας. Να δώσουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των θανόντων και στο Κρήτη TV για την απώλεια του συνεργάτη σας. Μία δύσκολη μέρα για το Βενιζέλιο νοσοκομείο, καθότι είχαμε 4 θανάτους. Βέβαια, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα περισσότερα περιστατικά ήταν ιδιαίτερα επιβαρημένα από συνοδά νοσήματα χρόνια που είχαν. Ωστόσο, αυτό το οποίο λέμε τόσο καιρό είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε πλέον και στην Κρήτη. Απευχόμαστε να έχει μια εκθετική αύξηση τις επόμενες εβδομάδες και αυτό εξαρτάται από όλους μας. Και τι εννοώ με αυτό? Εξαρτάται από την προσπάθεια που έτσι κι αλλιώς γίνεται από τα νοσηλευτικά μας ιδρύματα και από την πρωτοβάθμια, και εξαρτάται και από την τήρηση των μέτρων, καθότι πλέον μιλάμε για ένα υψηλό ποσοστό της μετάλλαξης του ιού στην Κρήτη. Μιλάμε για τη Βρετανική μετάλλαξη, η οποία έχει το εξής χαρακτηριστικό, κύριε Δασκαλάκη. Φαίνεται ότι υπερισχύει σε ποσοστό 90% πλέον στην διασπορά της Κρήτης. Ακριβώς. Πάνω από 90% πλέον με τα τελευταία δεδομένα. Πριν από λίγο είχαμε επικοινωνία με τον καθηγητή, τον κύριο Σουρβίνο. Και μιλάμε για μια μετάλλαξη η οποία δίνει αυξημένη διασπορά. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Όταν λοιπόν έχουμε αυξημένη διασπορά και σε νεότερο πληθυσμό, έχουμε αυξημένη επικινδυνότητα διασποράς και σε ευπαθείς ομάδες και βλέπουμε ότι οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται σε συνοδά νοσήματα παράλληλα με την ύπαρξη του ιού πάντα, και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφύγουμε μελλοντικά. Εγώ είναι θέλω να ρωτήσω κάτι πρακτικό, κυρία Μπορμπουδάκη, επειδή αναφερόμαστε τις τελευταίες ημέρες πάρα πολύ έντονα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Και είναι ένα ερώτημα που η αλήθεια γίνεται σε εμάς, η αλήθεια είναι ότι γίνεται σε εμάς και από πολλούς τηλεθεατές, από πολλούς πολίτες. Γιατί το Βενιζέλιο νοσοκομείο σε επίπεδο Κρήτης και σε επίπεδο Ηρακλείου είναι το νοσοκομείο που επιβαρύνεται περισσότερο? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η εικόνα στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο, ένα νοσοκομείο που είναι σε δυναμική 3 φορές πάνω από το Βενιζέλιο, είναι εντελώς διαφορετική. Και βεβαίως πολύ καλύτερη εικόνα σε όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης. Υπάρχει κάποια απάντηση σε αυτό το ερώτημα? Εξαρτάται από την μέρα της γενικής εφημερίας των νοσοκομείων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο έχει 32 περιστατικά. 24 στην κλινική COVID, 8 στη μονάδα εντατικής θεραπείας, 5 εκ των οποίων είναι διασωληνωμένα. Το Βενιζέλιο νοσοκομείο έχει 29 περιστατικά, 24 στην κλινική COVID, 5 στη ΜΕΘ. 3 εκ των οποίων είναι διασωληνωμένα. Αυτό μεταβάλλεται, κύριε Δασκαλάκη, ανάλογα με την ημέρα γενικής εφημερίας, καθότι τα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου εφημερεύουν ένα λάξ. Άρα έχει να κάνει και με την κίνηση στο τμήμα επιγόντων περιστατικών COVID και την αναγκαιότητα εισαγωγής και νοσηλείας. Ωστόσο, τα δύο νοσοκομεία, όπως και όλα τα νοσοκομεία μας, συνεργάζονται. Την Πέμπτη βρισκόμουν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο μαζί με τον λοιμοξιολόγο, τον κύριο Κοφτερίδη, όπου κάναμε μια σημαντική σύσκεψη με όλα τα υπηρεσιακά στελέχη, το Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας πέρα από τη διοίκηση του νοσοκομείου, τον υπεύθυνο COVID, διότι τα θεραπευτικά πρωτόκολλα είναι τα ίδια σε όλα τα νοσοκομεία. Τα guidelines, οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν διαφοροποιούνται. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχουμε πει είναι ότι η υγειονομική μας περιφέρεια και τα νοσοκομεία διασυνδέονται προκειμένου να δίδονται οι καλύτερες υπηρεσίες υγείας στους συμπολίτες. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε μία πίεση στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και βλέπουμε ότι υπάρχει και μία αυξητική τάση των μολύνσεων κορονοϊού σε ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα, ας πούμε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια διασπορά
σε ολόκληρο το νησί. Έχει γίνει κάτι λάθος όσον αφορά το σχεδιασμό και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι με την πρώτη αύξηση των περιστατικών στην Κρήτη βλέπουμε και μία ορατή ουσιαστική πίεση σε κάποια νοσοκομεία όπως είναι το Βενιζέλιο. Αυτό είναι κάτι που σας προβληματίζει και θέλω να μου απαντήσετε, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό μπορεί να προβληματίζει και τους πολίτες. Γιατί αν συγκρίνουμε τις μολύνσεις που έχουμε στην Κρήτη σε σχέση με άλλες επιβαρημένες περιοχές, εξακολουθούμε να έχουμε μια καλύτερη επιδημιολογική εικόνα παρά την αυξημένη τάση. Με αυτή λοιπόν την επιδημιολογική εικόνα βλέπουμε μια πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Κρήτης. Κοιτάξτε, δεν οφείλεται σε έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, διότι στην Κρήτη μπορούμε να αναπτύξουμε μέχρι και 350 κλίνες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 89 νοσηλευόμενους στα νοσοκομεία μας. Αυτό το οποίο έχουμε αναφέρει και έχουμε συζητήσει είναι ότι νοσηλεύουμε στον αριθμό των κλινών που τα ίδια τα νοσοκομεία, μετά από συζήτηση με τα θεσμικά όργανα, μας έχουν δώσει σαν δυνατότητα νοσηλείας. Και δεν θα υπερβούμε αυτού του αριθμού για να δηλώσουμε επιπλέον κλίνες. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τα νοσοκομεία και για να το πούμε απλά και κατανοητά, εάν ένα νοσοκομείο, οποιοδήποτε και αν είναι αυτό, δεν μπορεί να νοσηλεύσει περιστατικό, φυσικά το περιστατικό θα λάβει νοσηλεία σε ένα νοσοκομείο το οποίο θα μπορεί να νοσηλεύσει με ασφάλεια. Θέλω να σας μεταφέρω τώρα... Θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν, όλα είναι μέσα στο στρατηγικό σχεδιασμό. Δεν έχουμε κλινικές ακορντεόν ούτε αποθήκες. Το γεγονός ότι μπορεί να ανοίγουν. Απαντάτε ουσιαστικά σε αυτά που είπε ο κύριος Βρύσαλης κατά το χθεσινό μας δελτίο. Απαντώ σε αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Βρύσαλης, διότι ο στρατηγικός σχεδιασμός έχει διάφορα επίπεδα. Ανάλογα με την πίεση που δέχεται το σύστημα υγείας, έχουμε το άνοιγμα νέων κλινών και τη συρρήκνωση αντίστοιχα όταν το επιδημιολογικό προφίλ και η επιδημιολογική εικόνα είναι καλή. Αυτό γίνεται προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε και να αποσυμφορήσουμε τις άλλες κλινικές και όχι για να επιβαρύνουμε το σύστημα υγείας ή λόγω έλλειψης στρατηγικού σχεδιασμού. Ήταν κάτι το οποίο γνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι από τον Μάρτη, ότι είναι στο στρατηγικό σχεδιασμό ανάλογα με τη φάση που βρίσκεται η υγειονομική μας περιφέρεια. Τώρα, ένα θέμα που έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις και γίναμε και εμείς αποδέκτες εδώ στα δημοσιογραφικά γραφεία της Crete TV. Ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες μία απόφαση που πήρε η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για τα λεγόμενα rapid test σε συνοδούς και αποκλειστικές. Δεν είναι κακή απόφαση να μπορεί να ελεγχθεί ο κόσμος που μπαίνει σε ένα νοσοκομείο. Είναι όμως σε αυτές τις εποχές, και επιτρέψτε μου την έκφραση, εξαιρετικά άσχημη απόφαση αυτό το κόστος να το επιβαρύνονται οι ίδιοι οι πολίτες που βιώνουν τη δική τους αγωνία μαζί με τους ανθρώπους που νοσηλεύονται, τους δικούς τους ανθρώπους. Θα ήθελα το σχόλιο σας, γιατί θεωρώ ότι στην εποχή της πανδημίας το κράτος πρέπει να δείχνει το ανθρωπιστικό του πρόσωπο ακόμα πιο έντονα, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, όπως είναι το Πανεπιστημιακό. Σαφέστατα και η πρόθεση της διοίκησης ήταν για να διασφαλίσει το νοσοκομείο. Ωστόσο, όπως έχει αναφερθεί, γιατί συζητήσαμε και την Παρασκευή, θα βγει και σχετική εγκύκλωση από το Υπουργείο, η οποία θα αφορά όλες τις υγειονομικές περιφέρειες. Δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται κανείς συνοδός με την, οικονομικά εννοώ, με την διενέργεια ενός rapid εκτός νοσοκομιακής δομής. Αναμένουμε αύριο τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου. Σίγουρα θα πρέπει να ακολουθούμε το πρωτόκολλο. Δηλαδή, μισό λεπτό, κύριε Μπορμπουδάκη, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και η διοίκησή του έκανε μία ανακοίνωση ενώ αναμένουμε μία εγκύκλιο από το Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή, ουσιαστικά παρέκαμψε το ίδιο το Υπουργείο Υγείας, γιατί αυτό αντιλαμβάνομαι από τα λεγόμενά σας. Δεν έγινε παράκαμψη, διότι σήμερα ενημερωθήκαμε και εμείς ότι θα έχουμε σχετική εγκύκλιο. Ωστόσο, λήφθηκε μία απόφαση η οποία δεν εμπίπτει ακριβώς στο πρωτόκολλο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί αυτή η αναστάτωση. Να πούμε όμως ότι σίγουρα. Εσείς συμφωνείτε ως διοικήτρια της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, κυρία Μπορμπουδάκη, με αυτή την τακτική της διοίκησης του ΠΑΓΝΗ? Με αυτή την ανακοίνωση για κόστος στους πολίτες. Συμφωνώ στο να διασφαλίζουμε τις κλινικές. Μα το είπαμε και εμείς ότι συμφωνούμε στο να διασφαλίζουμε τις κλινικές. Δεν θα πρέπει να μετακυλίουμε το οικονομικό κόστος στους συνοδούς. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά την διασφάλιση των κλινικών και των τμήματων. Είναι κάτι που έχουμε συζητήσει και με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Άρα λαθασμένη η απόφαση και η ανακοίνωση για κόστος στους πολίτες. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
Αν μπορούμε να μιλήσουμε για αστοχία της απόφασης, είναι στο πλαίσιο του ότι δεν έχει διασφαλιστεί, και αυτό θα διασφαλίσει εγκύκλως, το πού θα γίνεται το τεστ, ώστε, και υπό ποιες προϋποθέσεις, με βάση ποιο πρωτόκολλο, ώστε να μην επιβαρύνεται οικονομικά ο πολίτης. Κρατάμε, και νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, κυρία Μπορμπουδάκη, ότι αυτή η απόφαση που ανακοινώθηκε δεν είναι απόφαση σε ισχύ, καθώς αύριο θα υπάρξει εγκύκλιος και νομίζω ότι θα διορθωθεί αυτό το θέμα που δικαίως προκάλεσε αντιδράσεις και από τους εργαζόμενους στο Παγνί, αλλά κυρίως από τους πολίτες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας. Καλή δύναμη. Ξέρω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο το έργο το οποίο επιτελείτε στην Κρήτη. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω κι εγώ. Να είστε...